τρίτη ζωντανή σύνδεση σήμερα της Εύης. Βρίσκεται σε ποια παραλία? Πρέπει να βρίσκεται εκεί στο γνωστό Αρίνα, εκεί στον Καρτερό πρέπει να βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος. Στην Αμνησό. Στην Αμνησό, εκεί κοντά με το Σαββατοκύριακο. Εκεί βρίσκεται λοιπόν η Εύη Σπανού. Οι παραλίες πλημμύρισαν από κόσμο, παραλίες του Ηρακλείου και όχι μόνο τις ημέρες που προηγήθηκαν. Φτάσαμε και στα 30, 35, εδώ σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Αλλά ακόμα και σήμερα, Τετάρτη, υπήρξε κόσμο, σωστά, Εύη? Σωστά, και από Μάη καλοκαίρι δεν λένε. Αυτή λοιπόν ακριβώς την φράση επιβεβαίωσαν οι κριτικοί αυτές τις ημέρες, καθώς όχι μόνο ξεχύθηκαν στις παραλίες, αλλά απόλαυσαν το μπάνιο τους και σήμερα Τετάρτη, η ώρα είναι 8 παρά, και ακόμα βλέπουμε ανθρώπους που είναι εδώ στην παραλία στην Αμνησό και απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και πολίτες, άνθρωποι, οι οποίοι δεν σταμάτησαν ούτε μία μέρα τα μπάνια τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η κυρία Ελένη Σαράντου, που είναι χειμερινή κολυμβήτρια και συνεχίζει τα μπάνια της κανονικά βεβαίως. Κυρία Σαράντου, καλό απόγευμα. Καλησπέρα και από εμένα. Χρόνια πολλά, συνεχίσατε τα μπάνια σας. Επίσης. Έχετε δει τον κόσμο να βγαίνει ξανά στις παραλίες σιγά σιγά, δειλά δειλά? Πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά φέτο έρχεται ο κόσμος. Δεν ξέρω, λόγω κορονοϊού, λόγω το ότι ήταν και τα σχολεία κλειστά, με παιδάκια, με σκυλάκια, με παππούδες, να περπατάνε, να απολαμβάνουν και να κολυμπάνε. Ξέρετε, κυρία Σαράντου, την καλησπέρα μου και χρόνια πολλά. Οι περισσότεροι βέβαια χειμερινοί κολυμπητές λένε καλύτερα μόνοι μας. Χάνουμε και την ησυχία μας. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε εσείς. Όχι, δεν θέλετε είναι. Παρέα, χαίρετε παρέα. Σωστά. Εμένα με ευχαριστεί το ότι έρχονται νέοι, περισσότερο νέοι, ναι, φέτο από κάθε άλλη χρονιά και κολυμπάνε και απολαμβάνουν τον ήλιο, ενώ παλαιότερα ήταν, να το πω, οι συνταξιούχοι, να το πω, τρίτη ηλικία. Φέτο είχαμε περισσότερο νέο κόσμο και αυτό πιστεύω ότι είναι και καλό. Είναι καλό, εντάξει. Εσείς, κυρία Σαράντου, δεν σταματάτε καθόλου τον μπάνιο, την κολύμβηση, σωστά? Όχι. Όχι, και να πω κάτι. Ναι. Το νερό της θάλασσας είναι πιο ζεστό το Γενάρη και το Φλεβάρι παρά τώρα. Σωστό. Κάτι καταλάβαμε όσοι βγήκαμε στις παραλίες το τελευταίο τρίμερο. Γιατί ο Μάρτης έκανε το νερό να κρυώνει λόγω του ότι κατέβαινε λίγο πολύ το χιόνι. Ο Γενάρης και ο Φλεβάρης ήταν πολύ πιο ζεστός. Εντάξει, από τώρα και μετά δεν το συζητώ. Οι πρώτοι κολυμβητές τώρα από το Μάιο που ξεκίνησαν τα μπάνια, ναι, τι ώρα το πρωί κάνουν την εμφάνισή τους εκεί στις παραλίες περιοχής? Εντάξει, από τις 8.30 ώρα με 9. Α, από πρωί, Βέβαια. Μάλιστα. Σε 10 η ώρα είναι στο σπίτι. Το μήνυμα το οποίο θέλετε να στείλετε εσείς στους τηλεθεατές αυτή τη στιγμή, ποιο είναι, με φόντο και το όμορφο καλοκαίρι που ξεχύνεται μπροστά μας? Φαντάζομαι να προσέχουν, προσοχή, να κρατάμε καθαρές παραλίες. Α, καλά, εντάξει. Τώρα όσο για την καθαριότητα... Ανοίγω θέμα. Ναι. Αν κυρίσει τώρα ο φακός και δείτε λίγο αριστερά, από την πλευρά που βασιλεύει ο ήλιος, θα δείτε ένα σωρό... Ναι. Αυτό είναι θέμα. Τώρα το μήνυμα που στέλνω εγώ σαν χειμερινή κολυμβήτρια και σαν καλοκαιρινή βέβαια όλο τον χρόνο, είναι όσο μπορεί η μητέρα ή ο πατέρας, αντί το παιδί να το πάει σε κάποιο παιδότοπο να το κλείσει, να το φέρει στην παραλία. Μάλιστα. Να το φέρει στην παραλία να παίξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να ευχηθούμε. Καλό καλοκαίρι, καλές βουτιές. Με υγεία πάντα. Εντάξει. Με υγεία πάντα. Όμορφη εικόνα. Να προτρέψω και να πω στο συνεργείο να παραμείνει στο σημείο για να κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα με φόντο τη θάλασσα και αυτό το υπέροχο τοπίο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.